Έχουμε χορτάσει εμείς υγειονομικοί υποσχέσεις, ευχαριστίες, ταξίματα από όλες τις κυβερνήσεις και από τη σημερινή. Για μας ουσιαστική αναγνώριση του ρόλου μας όχι μόνο στην πανδημία αλλά διαχρονικά σημαίνει η ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά, να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι αυτοί που δουλεύουν, να επαναέρθει ο 13ος, 14ος μισθός και για να γίνει η ανακλήρωση όλων των απολειών. Αντί να γίνει αυτό που σας είπαμε και αυτό που διεκδικούμε οι μαχόμενοι υγειονομικοί, η κυβέρνηση αρνείται να μας εντάξει στα βαρέα και ανθυγινά και βεβαίως αρνείται να μειώσει τα όρια συνταξιοδότησης για τους υγειονομικούς και τα ωράρια εργασίας μας και φέρνει νομοσχέδια για 10 ώρες δουλειά, φέρνει αν θέλετε επιδόματα λες και είμαστε ζητιάνοι και που ζητιανεύουμε αυτό που ήδη δουλεύουμε και εργαζόμαστε και ταυτόχρονα μιλάει πάρα πολύ υποκριτικά για παραπέρα ενίσχυση του συστήματος υγείας όπως είπε ο Υπουργός Υγείας λες και υπάρχει η ενίσχυση του συστήματος υγείας με μόνιμο προσωπικό. Όλο αυτό το χρόνο κυρία Δουργεράκη το προσωπικό που έχει έρθει στα νοσοκομεία είναι ελάχιστο σε σχέση με τις ανάγκες και τα νέα τμήματα που ανοίξανε λόγω του COVID. Όλος αυτός ο χρόνος για εσάς είναι ο χρόνος της πανδημίας, θέλετε να πείτε, ή από την αρχή του 2021. Από την έναρξη της πανδημίας, ναι. Ουσιαστικές μόνιμες προσλήψεις προσωπικού έχουν γίνει από ελάχιστες ως καθόλου. Ή και το αντίστροφο. Έχει έρθει προσωπικό μερομηνία λήξης και αυτό το υποκριτικό που είπε ο Υπουργός ότι θα παραμείνουν στο σύστημα υγείας 4.000 νοσηλευτές, αν το διαιρέσει κανένας με τις μονάδες υγείας που υπάρχουν πανελλαδικά, βγαίνει ένας αριθμός 30 νοσηλευτές σε κάθε μονάδα υγείας. Όταν τα κενά μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο νοσηλευτικό προσωπικό, είναι πάνω από 250 άτομα, μόνιμο προσωπικό. Καταλαβαίνετε το μέγεθος της κοροϊδίας, το μέγεθος της υποκρισίας και το μέγεθος της, αν θέλετε, όλης της λογικής που λέει ότι αντί να ενισχύσω το σύστημα υγείας με μόνιμο προσωπικό, ουσιαστικά θα ανακυκλώσω ένα πολύ μικρό αριθμό εργαζομένων με κάποια μοριοδότηση και αν κάτσει μπορεί να είναι και μόνιμο προσωπικό αυτοί που ήδη υπηρετούν. Κοιτάτε να δείτε, οι υγειονομικοί δεν πρόκειται ούτε να πατήσουν αν θέλετε την προπονόφλουδα και να σκύψουν το κεφάλι στις διεκδικήσεις και βεβαίως δεν είμαστε κορόιδα απέναντι σε τέτοιου είδους εξαγγελίες λες και είμαστε λωτοφάγοι και να ξεχνάμε όλα αυτά που ζούμε σήμερα. Κυρία Δουργεράκη, έχουν να πάρουν οι συνάδελφοί μου και εγώ και πανελλαδικά άδεια από πέρυσι. Μόλις προχτές ουσιαστικά ανασταλήκανε, δόθηκε δυνατότητα να πάρουμε άδειες και όταν πάνε τώρα τα διάφορα τμήματα νοσηλευτικά να κάνουν τον καταμερισμό ποιος θα πάρει άδεια και πότε, θα υπάρξουν εργαζόμενοι που άδεια το καλοκαίρι δεν θα πάρουν γιατί δεν βγαίνουν τα προγράμματα. Με το υπάρχον προσωπικό. Υπάρχουν κλινικές λόγω ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού που σήμερα λειτουργούν, σήμερα που σας μιλάω, με νοσηλευτές από άλλες κλινικές λόγω του ότι δεν υπάρχει, κάποιος αρρώστησε και δεν βγαίνουν οι βάρδιες. Υπάρχουν στις μονάδες που άνοιξε και στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Πανεπιστημιακό, η νέα μονάδα από τη Δωρεάν Νιάρχου, που σήμερα οι εργαζόμενοι αυτοί ούτε άδεια μπορούν να πάρουν, ούτε οι βάρδιες μπορούν να βγουν. Και πολλές φορές υπάρχει ένας νοσηλευτής για 3 και 4 περιστατικά COVID. Αυτή είναι η αλήθεια που ο κύριος Κικίλιας, ο κύριος Βορύδης, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και η κυβέρνηση και αυτοί όπως και οι προηγούμενες μας κοροϊδεύουν ασύστολα. Την απάντηση θα την πάρουν από τους εργαζόμενους και την Πέμπτη με το συλλαλητήριο που συμμετέχουμε των συνδικάτων σε σχέση με το νέο νομοσχέδιο έκτρωμα που καταργεί το 8ωρο. Και με την πανελλαδική απεργία που θα γίνει σε όλο το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μόλις η κυβέρνηση τολμήσει να θέτει τέτοια νομοσχέδια. Κοιτάξτε, αν είτε, τα ψέματα τελειώσανε. Δεν έχουμε πει την τελευταία μας λέξη και καλούμε και τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας και όλους τους εργαζόμενους να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν. Δεν μπορεί στον 21ο αιώνα να μιλάμε ότι θα δουλεύουμε 10 ώρες. Το έχουμε ζήσει στο πετσί μας και δουλειά και εμείς υγειονομικοί. Οι γιατροί δουλεύουν και με νόμους του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κυβερνήσεων 12 ώρες, δεν παίρνουν τα ρεπό τους. Εμείς οι υπόλοιποι εργαζόμενοι νοσηλευτές και οι υπόλοιποι το προσωπικό που είναι σε κυκλικό ωράριο, πολλές φορές τα ρεπό της εβδομάδας δεν μπορούμε να τα πάρουμε, αλλά τα παίρνουμε όταν η υπηρεσία μπορεί να τα δώσει. Έχουμε δηλαδή πάρα πολύ κακή εμπειρία τι σημαίνει διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, τι σημαίνει δεκάωρα.
και να σταματήσει η κοροϊδία του κυρίου Χατζηδάκη.